Μπορεί οι νεότεροι να μην έχουν ακούσει τη φωνή της, όμως στη δεκαετία του 60 η ίδια υπήρξε από τα μεγαλύτερα νέα ταλέντα που εμφανίστηκαν στο χώρο του τραγουδιού. Η Κέτι Χωματά, η βελούδινη αυτή φωνή, είναι η τραγουδίστρια που συνέδεσε το όνομά της με το ξεκίνημα του νέου κύματος. Η πραγματικά χαρισματική τραγουδίστρια ήρθε στον κόσμο στις 24 Οκτωβρίου του 1946. Η καταγωγή της ήταν από την Άξο, αλλά γεννήθηκε στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, μεγάλωσε στην Πλάκα. Από αρκετά μικρή ηλικία ανακάλυψε την αγάπη της για τη μουσική και τον χορό. Έτσι ξεκίνησε και τις σπουδές κλασικού χορού. Είχε τελειώσει τις σπουδές της στον χορό και ήταν ακόμα έφηβη όταν βρέθηκε έπειτα από προτροπή των φίλων της να συμμετέχει σε ραδιοφωνικό διαγωνισμό για νέα ταλέντα. Η Κέτι Χωματά συνήθως ασχολούνταν μόνο με τον χορό, αλλά οι φίλοι της επέμεναν ότι είχε και καλή φωνή, οπότε πίστηκε να λάβει μέρος στον διαγωνισμό αυτό απλά και μόνο για την εμπειρία. Συγκεκριμένα, τραγούδησε στο τότε Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας και στην εκπομπή του Γιώργου Οικονομίδη «Τα νέα ταλέντα». Η τρυφερή και γλυκιά χρειά της φωνής της κατάφερε να συγκινήσει εκείνη την ημέρα τον ραδιοφωνικό παραγωγό αλλά και στιχουργό Γιώργο Παπαστεφάνου, ο οποίος την άκουσε να τραγουδάει για τον διαγωνισμό. Ο Γιώργος Παπαστεφάνου υπήρξε ένας από τους πιο στενούς φίλους του γνωστού μουσικοσυνθέτη Γιάννη Σπανού. Ο Γιάννης Σπανός εκείνη τη χρονική περίοδο είχε μόλις επιστρέψει στην Ελλάδα από την Γαλλία και έψαχνε νέους τραγουδιστές προκειμένου να βάλει τις βάσεις για το νέο κύμα. Το νέο κύμα ήταν ένα νέο είδος μουσικής που συνδύαζε λαϊκά αλλά και έντεχνα μουσικά στοιχεία. Ο Γιώργος Παπαστεφάνου, αφού άκουσε την Κέτι Χωματά να τραγουδάει στον ραδιοφωνικό σταθμό, την πλησίασε και της πρότεινε να την φέρει σε επαφή με τον Γιάννη Σπανό για να συνεργαστούν. Εκείνη φυσικά δέχθηκε και τότε έγινε η γνωριμία της με τον μουσικοσυνθέτη που θα της άλλαζε σύντομα την πορεία ολόκληρης της ζωής της. Απλός, ζεστός και φιλικός όπως πάντα, ο Γιάννης Σπανός κέρδισε την εμπιστοσύνη της νεαρής κοπέλας και αφού τη βοήθησε να ξεπεράσει το αρχικό της τρακ, τη ζήτησε να τραγουδήσει κάτι για να την ακούσει. Η Κέτι Χωματά κατόρθωσε να τον εντυπωσιάσει έχοντας τραγουδήσει μόλις μισό τραγούδι. Τον εντυπωσίασε μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, ώστε της ανακοίνωσε ότι αυτή θα είναι η μελλοντική του μούσα. Ο Γιάννης Σπανός μαζί με την Κέτι Χωματά πήγαν στον Πατσιφά. Ο Αλέκος Πατσιφάς μαζί με τον Κυριάκο Μαραβέλια είχαν ιδρύσει την δισκογραφική εταιρεία Λύρα. Ο Αλέκος Πατσιφάς, γνωρίζοντας την Κέτι Χωματά, εντυπωσιάστηκε και αυτός με τη σειρά του τόσο από την υπέροχη φωνή της, όσο και από την όμορφη εμφάνισή της. Έτσι, η Κέτι έκανε τον ντεμπούτο της στην δισκογραφία με το τραγούδι του Γιάννη Σπανού «Μια αγάπη για το καλοκαίρι». Ταυτόχρονα άρχισε να κυκλοφορεί το νέο αυτό μουσικό ρεύμα, το νέο κύμα και οι νέοι εκείνης της εποχής το ακολούθησαν. Συγκεκριμένα όλες οι μπουάτες στην Πλάκα έπαιζαν αυτό το είδος μουσικής. Έτσι, καθώς γινόταν ολοένα και πιο δημοφιλές στο νέο κύμα, γινόταν ολοένα και πιο γνωστή ως τραγουδίστρια η Κέτι Χωματά στο ευρύτερο κοινό. Την εποχή που η Κέτι Χωματά τραγουδούσε στην Μπουάτ Παράγκα, γνώρισε τον νεαρό τότε Διονύση Σαββόπουλο. Επίσης, τότε ήρθε κοντά με τον πρώτο της σύζυγο, τον ηθοποιό Βασίλη Μαυρομάτη, στον οποίο ανήκε η Μπουάτ. Ο ίδιος ήταν από παλιότερα ερωτευμένος μαζί της. Την είχε δει μια μέρα που περπατούσε στην πλατεία Συντάγματος και του άρεσε σαν κοπέλα, όμως δεν της είχε μιλήσει. Παντρεύτηκαν λοιπόν, αλλά ο γάμος αυτός δεν κράτησε πολύ. Από τον γάμο αυτό η Κέτι απέκτησε δύο κόρες, οι οποίες της χάρισαν τέσσερα εγγόνια. Η Ιουλία Μαυρομάτη, κόρη της Κέτης Χωματά και του Βασίλη Μαυρομάτη, είχε πει παλιότερα σε συνέντευξή της ότι αγάπησε τον πατέρα της, αν και δεν είχε πολλές αναμνήσεις μαζί του ως παιδί. Και αυτό γιατί το ζευγάρι χώρισε όταν η ίδια ήταν 3 ετών. Αργότερα, το 1979, η Κέτι Χωματά παντρεύτηκε ένα θαυμαστή της, τον Γιάννη Λιανό, και έζησαν μαζί μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Ο Βασίλης Μαυρομάτης από την πλευρά του παντρεύτηκε τη Λίλα Καφαντάρη και απέκτησαν τη γνωστή σήμερα ηθοποιό Ηλιάνα Μαυρομάτη.
Το 1963 η Κέτι Χωματά είχε τραγουδήσει δύο τραγούδια του Μίμη Πλέσα για την ταινία «Ένα κορίτσι για δύο». Το 1969 η τραγουδίστρια έκανε το ντεμπούτο της και ως ηθοποιός στον κινηματογράφο με την ταινία «Σκιές στην άμμο» στο πλευρό του Βασίλη Μαυρομάτη. Μάλιστα είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Σκηνοθέτης ήταν ο Βασίλης Μαυρομάτης, το σενάριο υπέγραφε ο Ιάκωβος Καμπανέλης, ενώ η μουσική επένδυση της ταινίας είχε την υπογραφή του Γιάννη Σπανού. Στην ίδια ταινία έπαιζε και ο πολύ στενός φίλος της Μιχάλης Βιολάρης. Η Κέτι Χωματά είχε γνωρίσει τον Μιχάλη Βιολάρη όταν είχε δουλέψει μαζί του το 1967. Οι δύο τους τότε τραγουδούσαν μαζί στην Μπουάτα Βλέα. Στην ταινία «Σκιές στην άμμο» έπαιξαν και τραγούδησαν μαζί τα τραγούδια «Μαυρομαλούσα κοπελιά», «Βάρκα χωρίς πανιά» και «Η μπαλάντα της Κέτης». Εκτός από την μακροχρόνια συνεργασία της με τον Γιάννη Σπανό, η Κέτι Χωματά κατόρθωσε να συνεργαστεί με αρκετούς γνωστούς και επιτυχημένους συνθέτες. Κάποιοι από αυτούς ήταν ο Μίμης Πλέσας, ο Νίκος Μαμαγκάκης, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Γιώργος Κρυμιζάκης και ο Αλέκος Χρυσοβέργης. Επιπλέον είχε κάνει διάφορες συνεργασίες με τον Βασίλη Κουμπί, τον Χρήστο Λεοντή, τον Νίκο Δανίκα, την Ηλέκτρα Παπακώστα, τον Αλέκο Σακελάριο και φυσικά τον Μιχάλη Βιολάρη και την Πόπη Αστεριάδη. Κατά την διάρκεια της καριέρας της ηχογράφησε πάνω από 200 τραγούδια. Επιπλέον συμμετείχε σε τουλάχιστον 18 δίσκους συνολικά. Μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια που ερμήνευσε ήταν το «Άσπρα καράβια», «Να διώξω τα σύννεφα», «Μια αγάπη για το καλοκαίρι», «Το Χριστινάκι», «Τα καραβάκια», «Στον ουρανό είναι ένα αστέρι» και «Αν σ' αγαπώ δε σωρίζω» και άλλα. Η δημοφιλής τραγουδίστρια είχε έρθει αντιμέτωπη με τον καρκίνο σε αρκετά νεαρή ηλικία και πάλευε μαζί του για τουλάχιστον 30 χρόνια. Λόγω της μάχης της με την επάρατο, απήχε από τις καλλιτεχνικές της υποχρεώσεις για χρόνια, καθώς χρειαζόταν να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Τα τελευταία της χρόνια όμως ετοιμαζόταν να επανέλθει στα καλλιτεχνικά δρόμενα. Όμως είχε ένα τροχαίο ατύχημα και νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Νίμιτς, ένα ατύχημα που ήρθε σε μια σημαντική στιγμή της ζωής της, δύο μέρες πριν την πρεμιέρα της στο θέατρο Μπάμπιγκτον, όπου θα εμφανιζόταν με τους άλλους καλλιτέχνες του νέου κύματος. Η μουσική παράσταση στα χρόνια της Μπουάτ, μαζί με την Πόπη Αστεριάδη, τον Μιχάλη Βιολάρη, τον Κώστα Καράλη και την Λιζέτα Νικολάου, υπό την καθοδήγηση του Μάκη Δελαπόρτα, ήταν το όνειρο που τη συντρόφευε στο κρεβάτι του νοσοκομείου Νίμιτς, με την ελπίδα να ξαναβρεθεί σύντομα στη σκηνή και να τραγουδήσει. Με το ατύχημα λοιπόν ξαναμπήκε στο νοσοκομείο. Στο πλευρό της βρισκόταν ο σύζυγός της Γιάννης Λιανός και οι κόρες της Ιουλία και Νατάσα, που μέχρι την τελευταία στιγμή ήλπιζαν στο θαύμα. Ο θάνατος τελικά την βρήκε στο κρεβάτι του νοσοκομείου Νίμιτς την ημέρα των γενεθλίων της, 24 Οκτωβρίου 2010. Ήταν 64 ετών. Το συλληπιτήριο μήνυμα του Υπουργείου Πολιτισμού για το θάνατο της Κέτης Χωματά έλεγε: «Η τραγουδίστρια που ταυτίστηκε με το νέο κύμα της δεκαετίας του 60 και του 70 έδωσε τη φωνή της σε ένα μουσικό ρεύμα που χαρακτήρισε μια ολόκληρη γενιά. Η διαδρομή της υπήρξε δημιουργική, σεμνή και συνεπής, όπως και η ίδια ως χαρακτήρας και ως ερμηνεύτρια. Η φωνή της μέσα από τα τραγούδια θα μείνει ζωντανή, ώστε να θυμίζει το ήθος της, τόσο το προσωπικό όσο και το καλλιτεχνικό».